Πάμε να δούμε στο σημείο αυτό τι λέει η Έφη Σαρή. Μίλησε στην εκπομπή μας και στο 40 Μαργετή και μιλάει για την εποχή εκείνη που βρισκόταν στο επίκεντρο της σάτυρας του Λάκη Λαζόπουλου και για το πώς ένιωθε. Ο Λάκης επιστρέφει, πώς νιώθει η Έφη Σαρή γι' αυτό. Στα κρεβάτια τα ξένα, τα ονειρεύεσαι μένα και απ' το άδειο κορμί σου θα σου λείπει η ψυχή σου. Πώς τα είδες τα πράγματα τον τελευταίο καιρό που γίνεται με τον κύριο Σεφερλή? Κάτι έχω παρακολουθήσει. Θεωρώ ότι στη σάτυρα θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και ένα ταβάνι. Δεν μπορούμε δηλαδή να ξεφεύγουμε από τη σάτυρα και να πηγαίνουμε στην ύβρη, και υπάρχουν όρια στη σάτυρα. Δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζω ότι δεν υπάρχουν όρια. Όχι, υπάρχουν όρια. Και αν δεν υπάρχουν, πρέπει να τα βάλουμε εμείς ως πολιτισμένοι άνθρωποι και ως πολιτισμένος λαός πια. Μουτζώστε με, μουτζώστε με και δυο χαστούκια δώστε με. Μουτζώστε με, μουτζώστε με και δυο χαστούκια δώστε με. Σαν ένα άτομο που έχει δεχτεί σάτυρα και μπορείς να μπεις στην θέση αυτών των ανθρώπων που αντιδρούν, εσύ πώς είχες νιώσει? Καλά, δεν το συζητώ, ότι εγώ έφτασα στα δικαστήρια, που σημαίνει ότι ενοχλήθηκα τρομερά, στεναχωρήθηκα τρομερά. Πέρασα πολύ άσχημα, τέλος πάντων, γιατί ήταν μια φρικτή περίοδος. Δεν θεωρώ ότι εγώ σατιριζόμουν. Θεωρώ ότι υπήρχε ένας χλεβασμός και μια τρομερή ύβρις εναντίον μου. Έκλεινε μάτι για να κοιμηθεί και όμως θυμόταν πάλι εμένα, την έστειλε στο Θεό. Γινότανε όχι γιατί υπήρχε κάποιος προσωπικός λόγος, αλλά και για λόγους τηλεθέασης. Είναι πάρα πολύ άσχημο να υπάρχει μια αρένα που να σφάζονται εκεί άνθρωποι, ηθικές. Εσύ νιώθεις, ας πούμε, ότι ήταν και μια μορφή bullying όλο αυτό που έζησες? Μα δεν το συζητώ, εννοείται. Δεν ήταν μια μορφή, ήταν ένα κανονικό bullying που γινόταν κάθε τρίτη βράδυ, που τα θυμάμαι και δεν ξεχνάω τίποτε, που την επόμενη μέρα εγώ δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι μου ούτε τη μεθεπόμενη, γιατί αισθανόμουν ντροπή, αισθανόμουν χίλια δυο, για τα οποία δεν ήμουν καθόλου υπεύθυνη, γιατί δεν ίσχυε τίποτα από όλα αυτά. Αυτή η εκπομπή Έφη επιστρέφει στο Μέγκα, το Αλτσαντήρι. Ελπίζω να είναι όλα εντελώς διαφορετικά. Ελπίζω κάποιοι άνθρωποι να έχουν αλλάξει στάση ζωής και ελπίζω να είναι όλα πιο πολιτισμένα. Θα καθίσεις, ας πούμε, έτσι από περιέργεια να το παρακολουθήσεις ή δεν σου πάει η καρδιά? Και δεν νομίζω. Όταν ήμουν μαζί σου. Και εγώ αισθάνομαι ότι κάπως οι εποχές έχουν αλλάξει και είναι πράγματα που έχει πει και ο ίδιος ο Λάκης. Ελένη, είναι και λίγο θέμα ανθρώπου και διαχείρισης. Δηλαδή, ναι, σε μία άλλη περίπτωση, ένας άλλος άνθρωπος θα έλεγε αυτό όλο το χρησιμοποιώ ως διαφήμιση για να βγω, για να έχουμε δει να εκλέγονται άνθρωποι, γιατί ασχολούμαστε όλοι την ημέρα μαζί. Να σου πω κάτι, στα κορίτσια για σπίτι, και το θυμάμαι τώρα πριν σχεδόν 17-18 χρόνια, κάναμε μία στήλη. Τρίβε χρόνια και είσαι κορίτσι μου. Δεν περίμενε. Φιλοξενούσαμε, μπορεί παλιότερη, το θυμάστε, χάρη να έτσι. Φιλοξενούσαμε μία φορά την εβδομάδα έναν γιατρό, τέλος πάντων γιατρό κανονικό όμως, εξολόγο. Και κάναμε αστείες ερωτήσεις ένα λεπτό στον άνθρωπο αυτόν. Αυτή τη στήλη, που αυτή τη στιγμή δεν θα είχε καμιά θέση στην ελληνική τηλεόραση, είχε αναπαραγωγή και στις εκπομπές του Λάκη κτλ. Που ήταν αστείο και μπορεί να πει κάποιο σάτυρα ήταν, γιατί αυτά που λέγαμε. Αλλά γιατί να μην έχει θέση, δεν κατάλαβα, κοροϊδεύες κάποιον. Και εδώ βέβαια βλέπουμε την κυρία Σαρή, η οποία. Κάτσε να ολοκληρώσω λίγο την ιστορία μου. Τα παίζαν, τα αναπαρήγαγαν οι εκπομπές όπως του Λάκη, οι Αρβίλες τότε κτλ. Θέλω να σας πω ότι αυτό έγινε πάρα πολύ μεγάλο θέμα κουβέντας και μια εκπομπή της Θεσσαλονίκης, του TV Μακεδονία, τα κόρησε για σπίτι, έγινε γνωστή. Μια πολύ μικρή τηλεθέαση. Με όχι κακή αφορμή, γιατί δεν κάνεις κάτι για το οποίο ντρέπεσαι που βρίσκεσαι μια εκπομπή. Απλά προφανώς την ενόχλησε τόσο πολύ και το λέει, το έχουμε συζητήσει και κατηδίαν, που αναγκάστηκε να πάει στα δικαστήρια για να σταματήσει αυτό το κάθε αυτό, τρίτη αρχικά, όταν στήλη είσαι, όταν είσαι, κάνεις μονίμως γραφικότητες, δεν μπορεί να σε ενοχλεί που σε σατυρίζει κάποιος. Μην τρελαθούμε κιόλας τώρα. Ο Λαζόπουλος σατήριζε ανθρώπους οι οποίοι κινούνταν στο πλαίσιο το γραφικό και το είχαν υπερπηδήσει. Είχε πάρα πολύ ψωμί. Και την πρώτη φορά που σε ενοχλεί εκεί κάτι. Με το σταυρώστε με, σταυρώστε με. Έλα, Γιώργο μου, τι λέτε, αυτή τι λέω. Τι λέω. Ήταν ένα δεν μιλάω πράγμα για τη Μιμιντενίση, μιλάω τώρα για την Ευσαρή. Λοιπόν, που έβγαινε σε εκπομπές με τις μπανιέρες και όλα αυτά. Όταν θες να μην σε σατυρίσουν, δεν κάνεις γραφικότητες. Και αν σε ενοχλεί την πρώτη φορά, κάνεις ένα εξώδικο και λες μην ξαναναφέρετε το όνομά μου και με ενοχλεί. Δεν το σέρνω 5 χρόνια. Και λέω για την όποια Έφη Σαρή. Ήταν υποψήφια στις εκλογές, γι' αυτό είχε ενοχληθεί.
Και ναι, ναι, ήταν υποψήφιο στο εκλογείο, αυτό είχε ενοχληθεί. Ναι, αλλά αν θυμάσαι, Λάμπρο, ήταν μια πολύ άγρια εποχή. Τώρα τρελαθούμε, γιατί δεν θυμόμαστε. Ήταν μια πολύ άγρια εποχή τότε, αν θυμάσαι. Γενικά το lifestyle και το τραβούσαν με τα μαλλιά. Δηλαδή και εκείνη έκανε κάποιες δηλώσεις. Συνέβαινε γενικότερα. Δηλαδή, θέλω να θυμίσω προσωπικότητες τότε, πώς τις είχαν αδειάσει μέσα στα χρόνια. Και πολύ μεγάλες καλλιτέχνηδες, δηλαδή ήταν κάτι που συνέβαινε. Οπότε προσωπικά ο καθένας δεν ξέρει τι μπορεί να αισθάνεται. Κατάλαβες. Δηλαδή, όταν δίνεις όμως, όταν δίνεις και όταν πηγαίνανε τις τραγουδίστρες και τους τραγουδιστές γυμνούς στις μπανιέρες με τα φρόλουτρα και γελάγανε. Ήταν λίγο αλλιώς η εποχή. Μην το κάνεις. Αν τα κάνεις, ακούστε, αν το κάνεις δεν μπορείς μετά να λες «Αχ, με σατήρησε». Γιατί, ξέρεις κάτι, ουσιαστικά και εσύ λίγο, Χάρη, δεν ξέρω, εμένα συμφωνούσα το πλήρω ο Λάμπρος το εξής, ότι και εμπροκειμένο και εκείνη σατήρησε λίγο την υποψηφιότητά της βγάζοντας το τραγούδι «Σταυρώστε με στα χέρια σας». Αγιά σου. Και εκείνη δεν το έκανε, δηλαδή, θέλοντας να κατέβει στην πολιτική σκηνή του τόπου και να πει ότι εγώ θέλω να γίνω, κατάλαβες ότι εγώ θέλω να συνεχίσω την πολιτική μου καριέρα. Ρε παιδιά, είναι αυτό και που λέμε... το βλέπε ότι είναι σαν αυτό που έλεγα εγώ πριν. Ξέραμε ότι ήταν λίγο τραβηγμένο αυτό το μαλλιά μόνοι μας. Αυτό συζητάμε τόσες μέρες για τη σάτυρα. Ο καθένας το παίρνει διαφορετικά. Εκείνη στεναχωρήθηκε και δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι. Άλλος θα έλεγε τέλεια. Είναι και απολύτως σεβαστό ο τρόπος που ο καθένας αποφασίζει να διαχειριστεί κάτι που τον αφορά. Ναι. Εκεί είναι μια άλλη κουβέντα που δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα. Αν εσύ στεναχωρηθείς ή πληγωθείς και εγώ είμαι πιο σκληραγωγημένος χοντρόπαιδος άνθρωπος και δεν με ενδιαφέρει, αυτό είναι εντελώς υποκειμενικό. Να στεναχωριέσαι και να προστατεύεις τον εαυτό σου, εσύ το πρόβλημα. Είναι άλλη κουβέντα όμως.